Φίλια ακροατές, την επόμενη εβδομάδα από τις 3 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου εδώ στο Μοντρεάλ υπάρχει ένα φεστιβάλ κινηματογράφου animation, δηλαδή κινούμενα σχέδια, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Και το φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται στην Cinémathèque Québécoise. Σε αυτό το φεστιβάλ όμως υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο για μας εδώ, και αυτό το ιδιαίτερο είναι ότι συμμετέχει και ένας δικός μας, ένας πολύ δικός μας. Ο πολύ πολύ δικός μας λοιπόν είναι ο Αριστοφάνης Σουλικιάς, ο Αριστοφάνης που κάνει τις εκπομπές την Παρασκευή εδώ στο Radio Centreville και ο οποίος αυτή τη φορά εμφανίζεται σαν κινηματογραφιστής. Και είναι εδώ μαζί μας ο Αριστοφάνης σήμερα. Αριστοφάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Λοιπόν, Αριστοφάνη, παρουσιάζεις ένα φιλμ, να το πούμε κινούμενο σχεδίο, είναι όμως ντοκιμαντέρ. Δεν είναι οτιδήποτε. Και είναι ένα φιλμ που αναφέρεται σε κάτι εδώ καθαρά μοντρεαλίτικο. Ναι, ακριβώς. Κινούμενο σχέδιο το λέμε στην Ελλάδα. Τώρα προσπαθούμε, ακούω διάφορες έτσι, μεταφράσεις του όρου animation, οι οποίες είναι μακρόσυρτες και δυσκολοπροφέρετες και πολλές φορές καταφεύγουμε στον ξένο όρο animation, το οποίο δεν είναι άλλο από κινηματογράφος, απλά ο οποίος είναι φτιαγμένος καρέ-καρέ. Αντί να είναι τραβηγμένος με κάμερα. Αυτό που έκανα εγώ είναι κάτι σαν θέατρο σκιών, κινούμενο όμως. Δηλαδή, πώς λέμε, καραγκιόζης, αλλά χρησιμοποιώντας βέβαια πολλά περισσότερα μέσα και χαρτοκοπτικά κυρίως έτσι μέσα, κόβοντας διάφορες επιφάνειες χαρτιών, σχήματα, αντικείμενα τα οποία κινούνται καρέ-καρέ βέβαια αυτά τραβηγμένα με φως από πίσω, γι' αυτό και είναι έτσι σκιών. Τώρα, αλλά δεν είναι το θέμα του, δεν είναι το θέμα, ακριβώς είναι παραπλανητικό και διστάζω καμιά φορά να πω αυτό τον όρο, απλά το λέω για κάποιους ακροατές οι οποίοι μπορεί να μην είναι έτσι εξοικειωμένοι με το γενικότερο θέατρο σκιών, το οποίο εντάξει μας έρχεται από την Ανατολή. Τώρα για το θέμα θα μιλήσω και για την τεχνική περισσότερο, αλλά επειδή μίλησες για ντοκιμαντέρ, ναι, είναι ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι το οποίο εγώ όταν ξεκίνησα δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι μπορεί κανείς να κάνει animation, κινούμενο σχέδιο και να είναι ντοκιμαντέρ. Και είναι μια τάση η οποία μεγαλώνει τώρα τελευταία, έχει αναγνωριστεί περισσότερο, διότι ακόμα και τα λεγόμενα ντοκιμαντέρ τα οποία είναι τραβηγμένα με την κανονική κάμερα έξω, δεν πάβουν να είναι έργα τέχνης, με την έννοια ότι βάζει κάπου το χεράκι του και ο σκηνοθέτης για να βγάλει την αλήθεια τη δική του. Δεν υπάρχει ποτέ μία αλήθεια, υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και στην περίπτωσή μου υπάρχει έτσι περισσότερη ίσως ελευθερία να δείξεις ή να μην δείξεις κάποια πράγματα. Και ταυτόχρονα το στοιχείο του ντοκιμαντέρ θα έλεγα βγαίνει περισσότερο από τις συνεντεύξεις που πήρα. Οπότε είναι ένας συνδυασμός συνεντεύξεων ανθρώπων οι οποίοι είναι όντως αυτοί που είναι και μιλάνε εκ μέρους αυτών που αντιπροσωπεύουν. Και από εκεί πέρα εγώ κάνω τα οπτικά, κάνω τα εικαστικά, το εικαστικό κομμάτι. Δηλαδή ακούγεται η φωνή του, ενώ εσύ βάζεις την εικόνα. Ναι, ακριβώς. Η οποία πολλές φορές παίζει περισσότερο αφηρημένο, συμβολικό χαρακτήρα, δείχνει κάτι περισσότερο έτσι σε απόσταση, άλλες φορές γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο, αλλά λέει την ιστορία. Και η ιστορία είναι? Και η ιστορία είναι η κατεδάφιση σκανδαλωδώς, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, ιστορικών κτηρίων του 19ου αιώνα στο κέντρο του Μόντρεαλ, μιας ολόκληρης σειράς κτηρίων 19ου αιώνα, για να κτιστούν εμπορικά κέντρα και ένα μεγάλο γυάλινο κτίριο τέλος πάντων, που όσο και να βοηθούσε αυτό στην ανάπτυξη της περιοχής, σίγουρα δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ανάπτυξης στον 21ο αιώνα. Αυτά γινόντουσαν τη δεκαετία του 60. Και μιλάμε για ποια περιοχή, μιλάμε για... Ναι, συγγνώμη, δεν κάνω παρακάμψεις. Λοιπόν, μιλάμε για τη Λεωφόρο Σελωνά. Οπότε μιλάμε για την Main. Ο τίτλος της ταινίας είναι Last Dance on the Main, La Dernière Danse sur la Main. Είναι ο χορός, είναι η αντίσταση κάποιων ανθρώπων που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα αντιστέκονταν ή ότι θα ήταν αυτοί οι φύλακες της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Τελικά, ενώ κατεδαφίστηκαν όντως αυτά τα κτίρια, έμεινε ένα. Και αυτό ήταν ένα καμπαρέ.
Το οποίο τελικά για λόγους δικούς του ίσως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό έμεινε το κτίριο ως μαρτυρία της ιστορίας εκεί πέρα. Και μάλιστα μιας ιστορίας όχι μόνο κτιρίων αλλά και δραστηριοτήτων. Τρόπου ζωής. Γενικότερα. Ήταν η ζωή του Μόντρελ εκεί κάποτε. Η ταινία μπορούμε να πούμε ίσως ότι τελειώνει ότι με μια χαρακτηριστική φράση ότι δεν είναι απαραίτητα η πιο όμορφη, ο πιο όμορφος δρόμος, αλλά είναι ο πιο μοντρεαλίτικος δρόμος. Ναι, είναι γεμάτος μοντρεαλιτικότητα. Ναι. Ήταν μια ατάκα που είπε, αυτή είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Heritage Montréal, το οποίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, το κληρονομικό, ναι, και πρωτοστατεί σε θέματα τέτοια, και ήταν αυτή που είχε ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα. Τη βρήκα, τη σπήρα τότε συνέντευξη πέρυσι τέτοια εποχή και είπε, εντάξει, μιλάμε τώρα, πήρα 4 συνεντεύξεις η κάθε μία από μισή ώρα και έπρεπε αυτό να το συμπτύξω σε 3 λεπτά, ήταν πολύ δύσκολο αυτό, αλλά αυτό που είπε η Λούση Λαφοντέν, αυτό είναι το όνομά της, αρχιτεκτόνισσα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βάλω και μάλιστα στο τέλος. Αριστοφάνη, εσύ είσαι αρχιτέκτονας, έχεις ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική επαγγελματικά, έχεις κάνει όχι μονάχα το πτυχίο σου εδώ στο McGill, αλλά έχεις κάνει και μάστερ στην Αγγλία και έχεις δουλέψει ως αρχιτέκτονας. Όλα αυτά που λες και όλα αυτά που λέει και η συνάδελφό σου, αυτή που, της οποίας βάζεις την τελευταία φράση στην ταινία, η πόλη αλλάζει. Η πόλη, εσύ είπες προηγουμένως, καταστρέφεται σκανδαλωδώς. Γιατί? Διότι ο γνώμονας είναι το χρήμα. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν ίσως οι αντιστάσεις από την κοινωνία για να αντισταθούν σε αυτό που θα έπρεπε να θεωρείται ως αξία. Σε κάποιες άλλες κοινωνίες όπου η ιστορία μιας πόλης μπορεί να είναι το πρώτο μέγεθος, το πρώτο πράγμα που μπορεί μια κοινωνία να θεωρεί ως άξιο, πιστεύω υπάρχουν περισσότερες, ένας πολιτικός για παράδειγμα έχει περισσότερες, πώς το λέμε, πολιτικές απώλειες, ξέχασα την έκφραση. Εδώ ίσως τελικά κάποια το πράγματα... Το πολιτικό κόστος. Ακριβώς, αυτή την έκφραση έψαχνα. Το πολιτικό κόστος εδώ φάνηκε ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλο, αν και τελικά μέσα όταν κανείς κάνει ένα σκάνδαλο μάλλον κάνει πολλά, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση εκείνη της εποχής. Ναι. Οπότε δεν ήταν το μόνο πράγμα που έκανε που ήταν έτσι σκανδαλώδες. Αλλά υπάρχει κάτι ευχάριστο πέρα από το σκανδαλώδες, και το ευχάριστο είναι ότι αυτή η ταινία αναγνωρίστηκε και έλαβε και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κονκόρδια. Και προβάλλεται σε διάφορα φεστιβάλ. Τώρα είναι αυτό το φεστιβάλ στη Cinémathèque Québécoise. Προβάλλεται λοιπόν την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο σε 7 το βράδυ. Παρασκευή 7 η ώρα και Σάββατο 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι βέβαια σε μια προβολή, γιατί είναι τρίλεπτη ταινία, σε μια προβολή φοιτητικών ταινιών από όλο το Καναδά και το Κεμπέκ. Πανόραμα λέγεται, κεμπεκιανό πανόραμα και καναδικό, φοιτητικών ταινιών. Εντάξει, έχω κάποια ηλικία, έχω κάποια πείρα και νομίζω κάπου είναι λογικό κάποια πράγματα να βγαίνουν και στο πανί από αυτά που κάνω. Νομίζω δηλαδή μέσα σε ένα φοιτητικό έτσι πλαίσιο, αν και πάντα θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή να βγαίνει μπροστά έξω αυτή η ταινία και να μιλάει και μάλιστα, εντάξει, ο σκοπός που την έκανε ήταν κυρίως για να επικοινωνήσει αυτές τις ιδέες. Αλλά νομίζω μια πολύ μεγάλη τιμή για μένα ήταν το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Λειψία. Στη Γερμανία. Ναι, όπου εκεί δεν ήταν μέρος κάποιες φοιτητικής προβολής. Ήταν μέρος ενώ μιας προβολής που λέγεται Anima Doc και είναι βασικά κινούμενα σχέδια animation από όλο τον κόσμο, ντοκιμαντέρ όμως, από όλο τον κόσμο, από επαγγελματίες κινηματογραφιστές, και αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή από τους Γερμανούς.
Χριστοφάνη, να σας συγχαρούμε πάρα πολύ για αυτή την επιτυχία, για την ταινία σου. Να καλέσουμε τους ακροατές να πάνε να τη δουν την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή στις 7 το βράδυ, Σάββατο στις 1 το μεσημέρι στην Cinematek Quebecoise. Καθώς και άλλα πολλά που παίζονται εκεί. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια σε αυτές τις προσπάθειες που κάνεις στον κινηματογράφο. Ναι, με έχει δώσει όθηση αρκετά αυτή η τελευταία προσπάθεια. Και θα βάλω τα δυνατά μου να κάνω ακόμα κάτι καλύτερο. Φίλοι ακροατές, Παρασκευή 7 η ώρα το βράδυ, Σάββατο 1 η ώρα το μεσημέρι στην Cinematek Quebecoise, η ταινία του Αριστοφάνη Σουλικιά, του φίλου μας και συνεργάτη μας, τελευταίος χορός στον κεντρικό δρόμο, τελευταίος χορός στην Maine.